Οι Κυριακές των Αγίων Πατέρων μέσα στο εκκλησιαστικό έτος είναι τρεις. Της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου πέφτει μέσα στο Πεντηκοστάριο, τον Μάιο με Ιούνιο, της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου τον Ιούλιο και της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου τον Οκτώβριο. Οι μνήμες τους καλλιεργούν στο πλήρωμα την προσήλωση με ακρίβεια στις αλήθειες της Θείας Αποκαλύψεως και οπλίζουν τους πιστούς κατά των εχθρών της Ορθοδοξίας. Και ο Ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, τέτοιες μέρες έκανε δυνατά κηρύγματα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Έγινε την Κυριακή των Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου στις 14 Οκτωβρίου 1962 στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου Κολοκυνθούς, δίπλα στον Κηφισό. Ιερετικών άνθρωπων με και δευτέραν ουθεσία παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκρατά. Σε κάθε λειτουργία, αγαπητοί μου χριστιανοί, σε κάθε λειτουργία που μας αξιώνει ο Θεός δια το μέγα του έλεος να παραβρισκόμεθα, σε κάθε λέγω λειτουργία είτε της Κυριακής είτε της Καθημερινής, υπάρχει τάξη της Αγίας Ημών Εκκλησίας να αναγινώσκεται Ευαγγέλιον και Απόστολος. Το Ευαγγέλιον και ο Απόστολος είναι τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι τα λόγια των Αποστόλων, είναι λόγια θεόπνευστα, είναι λόγια άγια, είναι λόγια χρυσά. Εάν την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος και την ώρα που διαβάζεται το Ευαγγέλιο ανοίγαμε τα αυτιά μας, όχι αυτά τα αυτιά απλώς, αλλά τα αυτιά της ψυχής, εάν τα λόγια αυτά προσπαθούσαμε να εισχωρήσουν βαθιά μες στην καρδιά μας και να τα πιστέψουμε ειλικρινά, τότε πόσο διαφορετική θα ήμεθα. Ένα μόνο λόγο άκουσε από το Ιερό Ευαγγέλιο ο Άγιος Αντώνιος και έγινε Άγιος. Και εμείς ερχόμεθα στην Εκκλησία, ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου και του Αποστόλου, ακούμε τα κηρύγματα και όμως προκοπή δεν έχουμε. Γιατί τα λόγια του Χριστού μας δεν τα ακούμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή. Μοιάζομαι κι εμείς, όπως λέει το Ευαγγέλιο, σαν το σπόρο εκείνο που έπεσε πάνω στις πέτρες και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε πάνω στα αγκάθια και άλλο μέρος του σπόρου έπεσε πάνω στον δρόμο. Και όπως ο σπόρος αυτός πάει χαμένος, έτσι και τα λόγια του Ευαγγελίου που ακούμε κάθε Κυριακή δυστυχώς δεν καρποφορούν μέσα στις άγονες καρδιές μας. Ήρθε, αγαπητοί μου, σήμερα που θα ακούσετε για μια άλλη φορά το Λόγο του Θεού, ήρθε το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει μέσα στις καρδιές σας αυλάκι μεγάλο, ήρθε μέσα στις καρδιές σας να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε τα λόγια τα λίγα, τα πτωχά αυτά λόγια που θα ακούσετε σήμερα, να μην πέσουν ούτε στις πέτρες, ούτε στα βράχια, ούτε στα αγκάθια, αλλά ο Λόγος του Θεού να πέσει μέσα σε εκλεκτή γη, μέσα σε εκλεκτές καρδιές που θα αποδώσουν το Λόγο του Θεού. Ακούσατε το Ευαγγέλιο, είναι γνωστό. Ακούσατε τον Απόστολο. Σαλπίζει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Σαλπίζει προς όλους εμάς. Και μαζί με τον Απόστολο Παύλο σαλπίζουν και οι Άγιοι Απόστολοι. Και μαζί με τους Αγίους Αποστόλους σαλπίζουνε, για μετρήστε, 365 αστέρια, 365 πατέρες της Εκκλησίας ημών, 365 πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, της οποίας την επέτειο, την εορτή και την Ιερά Μνήμη εορτάζομαι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, μαζί με τον Απόστολο Παύλο και με τους Αγίους Πατέρας, σαλπίζω και εγώ αμαρτωλός προς όλους εμάς το σάλπισμα εκείνο το οποίο σάλπισε πρώτον ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει? Έχουμε ένα αυτιά. Προσοχή, λέγει. Προσοχή. Προσοχή στην μισθομαντρή, λέει. Προσοχή, διότι έρχονται λύκοι οι βαρείς. Ποιο είναι το μαντρί? Το μαντρί, αδελφοί μου, το ευλογημένο μαντρί, είναι η Αγία ημών Εκκλησία. Πρόβατα είναι οι χριστιανοί που πιστεύουν στον Κύριο. Και λύκοι βαρείς, λύκοι που μπαίνουν μέσα εις το μαντρί και σκίζουν τα πρόβατα και καταβροχθίζουν τα πρόβατα, είναι αιρετικοί. Και ποιμένες
που πρέπει να φυλάγουν την ποίμνη είναι οι ιερείς και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι. Ο ιερείς, σαν να φωνάζει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, ο επίσκοποι, έχετε το νου σας εις την μάντρα του Χριστού, κι όπως ο τσοπάνης τη νύχτα φυλάγει το μαντρί και δεν αφήνει να πλησιάσει ο λύκος, αλλά τον κυνηγάει με πέτρες και με ό,τι άλλο ακόμα για να πλησιάσει, γιατί αγαπάει τα πρόβατά του, ενδιαφέρει τα πρόβατά του. Κατά παρόμοιον τρόπον και κάθε ιερεύς και κάθε επίσκοπος πρέπει να φυλάγει την μάντρα, να φυλάγει την ενορία του, να φυλάγει την επισκοπή του, για να μην σχωρέσουν μέσα στην ενορία και στην επισκοπή του οι αιρετικοί. Κι αν μερικά πρόβατα από τα πρόβατά του, από τους χριστιανούς του, παραπλανηθούν και πιστέψουν σε άλλα δόγματα και εις άλλας δασκαλίας, ο καλός ποιμήν δεν πρέπει να μείνει αδιάφορος, αλλά πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επαναφέρει τα πρόβατα αυτά εις την μάντρα. Λέγει ότι αν λέει υπάρχει κάποιος που πιστεύει έχει ιδέες αιρετικές, λέγει το Απόστολο σήμερα, πρέπει να τον καλέσει ο ιερεύς, να τον καλέσει ο επίσκοπος και να προσπαθήσει να τον πείσει με τα επιχειρήματα της Αγίας ημών Εκκλησίας. Να τον ουθετήσει μια φορά, να τον ουθετήσει δυο φορές, και αν δει ότι αυτός δεν ακούει πλέον, αλλά ότι έχει ακλείσει τα αυτιά του στη φωνή της αληθείας, τότε λέγει να τον αφήσει. Γιατί δεν πρέπει ο Γεωργός να σπέρνει πάνω στα βράχια, και δεν πρέπει ο επίσκοπος και ο ιεροκήρυκας να σπέρνει μέσα σε άγονες καρδιές. Ναι, αλλά πρέπει να τον αφήσει, λέει πλέον αυτόν, διότι αυτός έχει πορώθει, έχει διαστραφεί και δεν ακούει πλέον τίποτε απολύτως από την αλήθεια του Χριστού. Αλλά θα μου πείτε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτη και δευτέρα νουθεσία απαραίτου, ειδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκρατάκριτος. Αλλά αν με ρωτήσετε ποιος είναι αιρετικός, γιατί ακούμε για αιρετικούς, ποιος είναι αιρετικός? Αιρετικός, αγαπητοί μου, λέγεται εκείνος που δεν συμφωνεί με την δασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως την εδίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, όπως την εδίδαξαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και όπως την ερμήνευσαν οι οικομενικές σύνοδοι εμπνεύματι Αγίων, οι οποίοι ερμήνευσαν εμπνεύματι Αγίων το περιεχόμενο της Αγίας ημών πίστεως. Λοιπόν, όλοι αυτοί που δεν συμφωνούν με την δασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας λέγονται αιρετικοί. Και άλλοι μεν εξ αυτών διαφωνούν με τη δασκαλία και λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Άλλοι λέγουν ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι ασχολούνται με άλλα σημεία της Ορθόδοξου πίστεώς μας, και ο καθένας αιρετικός, όπως τα μικρά παιδιά κρατούν γομολάστιγες και με τα γομολάστιγα σβήνουν στα ετράδια τους, έτσι ακριβώς και κάθε αιρετικός κρατάει στα χέρια του μια γομολάστιγα του διαόλου και προσπαθεί με την γομολάστιγα του διαόλου να σβήσει από την πίστη μας, από το πιστεύω, το α ή το β σημείο της δασκαλίας μας. Αλλά ναι, και όλοι αυτοί, άλλοι μεν φωνάζουν κάτω οι εικόνες, άλλοι φωνάζουν κάτω οι ιερείς, άλλοι φωνάζουν κάτω τα μυστήρια, άλλο φωνάζουν κάτω οι εξομολόγησης, άλλοι όλα τα σημεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας τα προσβάλλουν οι αιρετικοί. Ναι, αυτή είναι η αιρετική που μας συνιστά, που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια οι ποιμένες να φυλάγουν την ιεράντων ποίμνη. Και θα μου πείτε, είναι κακό να αφαιρέσει κανείς κάτι από τη δασκαλία? Είναι βέβαια κακό, είναι επικίνδυνο, γιατί λέγει στην Αποκάλυψη ότι η πίστη ημών, η ορθόδοξος πίστης, δεν δέχεται όπως το μάτι. Ξέρεις πως είναι η πίστη μας, να μιλήσουμε απλά, ξέρεις πως μοιάζει η πίστη μας? Σαν το μάτι μας είναι, όπως το μάτι μέσα δεν δέχεται μια τρίχα, μια μικρά τρίχα να πέσει μέσα στο μάτι σου, αμέσως ανησυχείς, θέλεις να τη βγάλεις. Όπως το μάτι, μέσα στο μάτι δεν δέχεται μια τρίχα, έτσι ακριβώς και η Ορθοδοξία είναι σαν το μάτι, δεν δέχεται τίποτα απολύτως, ούτε προσθήκη ούτε αφαίρεση. Δεν είναι τέλεια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν κένα μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν επιτρέπεται, και λέγει η Αποκάλυψη, όποιος τολμήσει, λέει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει ένα ιώτα από την πίστη ημών, να είναι επικατάρατος. Λοιπόν, αυτή η Εκκλησία μας προσέχει να μην υπάρχει νόθευσης μέσα στην Εκκλησία μας. Γιατί αυτοί οι αιρετικοί
μοιάζουν σαν εκείνους που μέσα στο αγνό γάλα ρίπτουν νερό και το νερώνουν. Αυτοί οι αιρετικοί μοιάζουν σαν εκείνους που μέσα στο αγνό κρασί ρίπτουν και τον οθεύουν το κρασί, μοιάζουν σαν τους άλλους οι οποίοι παίρνουν το χρυσάφι, το αγνό χρυσάφι, και μέχρι το χρυσάφι ρίχνουν σκουριά και μπρούτζο. Αυτοί είναι οι παραχράχτες της αληθείας και υπήρξαν πάντοτε αιρετικοί. Από τον καιρό που έγινε η Εκκλησία μας μέχρι σήμερα υπήρξαν αιρετικοί. Αλλά στις σημερινές μας ημέρες, σημερινές μας ημέρες, είναι και αυτό σημείο. Είναι σημείο. Στις σήμερα στα χρόνια που ζούμε, οι αιρετικοί είναι σαν τις ακρίδες. Και όπως οι ακρίδες πέφτουν μέσα στο χωράφι και δεν αφήνουν τίποτα και ξεφλουδίζουν ακόμη και τα δέντρα, έτσι είναι αυτοί σαν τις ακρίδες, έχουν πέσει μέσα στο περιβόλι της Ορθοδοξίας, μέσα στην Εκκλησία μας και ρημάζουν την Εκκλησία μας. Είναι οι αιρετικοί αυτοί. Δυστυχώς, γιατί δυστυχώς, ποιοι είναι αιρετικοί αυτοί, πού να τους μετρήσεις. Είναι παπικοί, είναι ευαγγελιστές, είναι διαμαρτυρόμενοι, είναι ουνίτες, είναι αυδεντιστές, είναι πεντηκοστιανοί, είναι τώρα τελευταίως παρουσιάστηκαν κάτι αιρετικοί από την Αμερική μέσα που λέγονται του τετραγούνου Ευαγγελίου, διαφόρων καταστάσεων και προελεύσεων. Όλοι αυτοί μπήκανε μέσα εδώ πέρα. Γιατί μπήκανε? Γιατί δυστυχώς η Ελλάδα μας είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Και όπως το ξέφραγο αμπέλι μπαίνουν μέσα όλα τα ζώα και καταστρέφουν το αμπέλι, ενώ το αμπέλι είναι που έχει φράχτη, δεν μπαίνουν μέσα. Έτσι δυστυχώς και η πατρίδα μας είναι ξέφραγο αμπέλι και μέσα στο αμπέλι αυτό μπήκανε όλοι οι αιρετικοί και αλωνίζουν την Εκκλησία του Χριστού μας. Και τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητοί μου, τι ποια είναι η υποχρέωση όλων ημών των χριστιανών? Όλων των χριστιανών η υποχρέωση είναι, αδερφοί μου, να έχουμε πάντοτε τα μάτια ανοιχτά και να προσέχουμε και να μην έχουμε σχέσεις και επαφάς πνευματικάς με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν την Ορθόδοξη πίστη. Αγαπητοί μου, αν υπάρχει κάτι που πρέπει εμείς οι Έλληνες να καυχόμεθα, εν κυρίω να καυχόμεθα, ή αν λέγω υπάρχει κάτι που πρέπει να καυχόμεθα, είναι η Εκκλησία μας. Αυτή η Εκκλησία μας είναι το στήριγμά μας. Αυτή η Εκκλησία μας στα χρόνια της σκλαβιάς εσπόγγιζε τα δάκρυά μας. Αυτή η Εκκλησία εστάθηκε στο πλευρό όλων των σκλαβωμένων Ελλήνων. Αυτή η Εκκλησία μας άνοιξε σχολεία και μοναστήρια και καταφύγια. Αυτή η Εκκλησία μας εγέννησε ήρωας και μάρτυρας εγέννησε. Για ρίψτε, όχι από τα παλιά, από όλα τα χρόνια, μέσα όλα τα χρόνια, ποιος στάθηκε κοντά στο Ραγιά, ποιος στάθηκε κοντά στο πονεμένο γένος μας για να παρηγορήσει να σταθεί. Ρίψτε προς 40 χρόνια, όταν μέσα στη Σμύρνη τα πάντα εκέγοντο και οι πάντες έφευγον για να σωθούν, έμεινε μόνο ένας. Η Εκκλησία έμεινε, ο Ρασοφόρος έμεινε, ο Ιεράρχης έμεινε, ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ο οποίος έμεινε με το ποιμνιό του, δεν επερασπίσει το ποιμνιό μας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η μάνα μας, η Εκκλησία είναι η τροφός μας, η Εκκλησία είναι ο αγγελός μας, η Εκκλησία είναι το παν. Εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, θα φορούσαμε ακόμα φέσα, θα φορούσαμε. Αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, απάνω στην Ακρόπολη θα κοιμάτιζαν άλλες σημαίες. Αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, θα μιλούσαμε άλλη γλώσσα. Αν υπήρχε Εκκλησία, δεν θα είχαμε τα ίδια τα έθιμα. Η Εκκλησία είναι η ρίζα, η Εκκλησία είναι η κυβωτός, η Εκκλησία είναι το παν για μας τους Έλληνες. Σε συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε? Να αγαπήσουμε, όπως λέει κάποιος δικός μας ποιητής, ο Εκκλησία του Χριστού, Ορθοδοξία, σύ είσαι η μάνα μας, η γλυκιά μας μάνα, που γίνεις χίλιες χρυσές ελπίδες μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει την Εκκλησία μας αυτή να την αγαπήσουμε. Να την αγαπήσουμε μακράν από εμάς, μακράν οι άπιστοι. Να κλείσουμε, να βουλώσουμε τα αυτιά μας, με βουλοχέρι να τα βουλώσουμε τα αυτιά μας. Να μην ακούμε τους σιρήν, τα σιρήνας, οι οποίες φρίζουν δεξιά και αριστερά. Μακράν από εμάς οι άπιστοι, μακράν οι άθιοι, μακράν οι μασόνοι, μακράν οι πνευματιστές, μακράν οι παπιστές, μακράν οι προτεστάντες, μακράν όλοι αυτοί, για την ελίκη βαρύς, η οποία έχουν εισεράσει μέσα στο ποινιό του Χριστού μας. Και να κρατήσουμε την πίστη μας αυτή και να υπερασπίσουμε την πίστη μας αυτή. Και θα υπερασπίσουμε την πίστη μας αυτή και με τα λόγια μας βέβαια, αλλά προπαντός με το παράδειγμά μας. Γιατί αυτό ακριβώς τονίζει ο Απόστολος Παύλος σήμερα στο Ευαγγέλιο του. Δεν αρκεί μόνο, αδελφοί μου, να πιστεύουμε, αλλά πρέπει κοντά στην ορθή πίστη να έχουμε, ναι, η πίστη μας είναι 24 καρατίων, είναι χρυσός. Η Ορθοδοξία είναι χρυσός 24 καρατίων. Δεν υπάρχει μέσα μπρούτζος, δεν υπάρχει ξένα μέταλλο. Αλλά δεν αρκεί μόνο να έχουμε την πίστη. Πρέπει κοντά στην πίστη μας να έχουμε και τα έργα, τα καλά τα έργα. Όπως το πουλί
Δεν πετάει στον αέρα. Το πουλί δεν πετάει στον αέρα μια φτερούγα. Άμα χτυπήσει ο κυνηγός το πουλί σε μια φτερούγα, το πουλί πέφτει χάμω, δεν μπορεί να πετάξει. Έτσι είναι και η Ορθοδοξία. Είναι ο αετός, ο χρυσάετος που λέγει στην Αποκάλυψη. Έτσι την είδε ο Ιωάννης Αποκαλύψεως. Αν δείτε κοντά στην εικόνα, στον Άγιον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ζωγραφίζεται κοντά του ένας αετός, χρυσάετος. Και ο αετός αυτός είναι η Ορθοδοξία μας. Πετάει ο αετός αυτός. Αλλά άμα χτυπήσει το φτερούγι του, πέφτει χάμω, δεν μπορεί να πετάξει ο αετός. Έτσι λοιπόν και η Ορθοδοξία μας έχει δυο φτερούγες. Η μια φτερούγια είναι η πίστη μας και η άλλη φτερούγα είναι τα καλά έργα. Πιστεύουμε, αδελφοί μου, πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε στις εικόνες, πιστεύουμε στις παραδόσεις, πιστεύουμε στα λείψανα. Πολύ καλά. Αλλά κοντά στην πίστη μας πρέπει να έχουμε και έργα. Δυστυχώς δεν έχουμε έργα. Και επειδή δεν έχουμε έργα, γι' αυτό ακριβώς μας νικούν οι διάφοροι προτεστάντες και οι διάφοροι ερετικοί. Εάν ήμαθα χριστιανοί ορθόδοξοι, εάν ζούσαμε όπως ζούσαν οι πατέρες μας, εάν ήμαθα ορθόδοξοι χριστιανοί, τότε να είστε βέβαιοι, εάν όλοι μας παπάδες και δεσποτάδες αυτά τα πιστεύαμε, τα ζούσαμε, άλλο να τα λέμε με το στόμα και άλλο να τα λέμε με την καρδιά. Εάν αυτά που πιστεύουμε μέσα στο Ευαγγέλιο τα πιστεύαμε πραγματικώς και αν αυτά που πιστεύαμε τα εφαρμόζαμε, να είστε βέβαιοι ότι αν ήμαθα χριστιανοί, όχι χλιαροί χριστιανοί, αλλά ζεστοί χριστιανοί, αν ήμαθα χριστιανοί πραγματικοί, τότε να είστε βέβαιοι, αγαπητοί μου, ότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα φύτρωνε ούτε κομμουνισμός, ούτε μασονισμός, ούτε χιλιασμός, ούτε πρωταστενισμός. Δεν θα φύτρωνε όπως στο καθαρό χωράφι δεν φυτρώνουν ζυζάνια. Όταν το χωράφι είναι κοσκινισμένο, όταν το χωράφι το έχει κοσκινήσει ο Γιώργος, δεν μπορεί να φυτρώσουν ζυζάνια, δεν μπορεί να φυτρώσουν αγκάθια. Πρέπει να πάρουμε το χωράφι της Ελλάδος, να το κοσκινήσουμε, να το δουλέψουμε. Και τότε όταν το χωράφι της Ελλάδος γίνει καλό, το καλλιεργήσουμε με το αλέτρι και με την πίστη μας και με τα έργα μας. Όταν η Ελλάδα μας γίνει περιβόλη του Χριστού μας. Όταν υπάρχουν ιερείς που να πιστεύουν. Όταν υπάρχουν ιεράρχια που πιστεύουν. Όταν υπάρχουν χριστιανοί άντρες και γυναίκες, τότε η Ελλάδα θα γίνει περιβόλη. Και μέσα στο περιβόλι αυτό δεν θα υπάρχουν αγκάθια, δεν θα υπάρχουν ζυζάνια, δεν θα υπάρχουν πέτρες, δεν θα υπάρχουν του διαόλου τα σπέρματα. Τότε είστε βέβαιοι, αν ήμασταν χριστιανοί, ούτε ένας κομμουνιστής δεν θα υπήρχε. Εάν ήμασταν χριστιανοί, ούτε ένας μασόνος δεν υπήρχε. Εάν ήμασταν χριστιανοί, πραγματικώς δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Από εμάς λοιπόν εξαρτάται. Ας αποδείξουμε την αγάπη μας στην Εκκλησία μας, με τα έργα μας, με τους λόγους μας, με τα έργα μας. Και αν χρειαστεί, αδέρφια μου, γιατί έρχεται η μέρα. Έρχεται θύελα εκ βορρά, όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης. Έρχεται θύελα εκ βορρά που θα σαρώσει τη γη. Κι αν έρθει η Άγια η μέρα αυτή, κι αν μέσα και μας κλείσουν τις εκκλησίες και μας γκρεμίσουν τα κοδονοστάσια και κάψουν, αν έρθει η Άγια η μέρα, όλοι μας, με το αίμα μας, όχι με τα λόγια μας, όχι με το μελάνι, αλλά με το αίμα μας, να μαρτυρήσουμε κοντά στην Εκκλησία και μαζί με τους πατέρες της Εκκλησίας και με τους μάρτυρα και με τους ηρωάς μας, να φωνάξουμε νύστη τιμού, Κύριε, όταν άρχισε τη βασιλεία σου, ναι, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αμήν. Παρατηρώντας τα θέματα των κηρυγμάτων του πατρός Αυγουστίνου, βλέπουμε ότι από το φθινόπωρο του 1962 αρχίζει να προτιμά τις αποστολικές περικοπές. Η εποχή συνδέεται με τη σπορά στα χωράφια. Μιλάει στο Περιστέρι, που κατοικείται από πρόσφυγες φτωχαδάκια, γι' αυτό στο λόγο του δίνει και κοινωνικές προεκτάσεις. Κάπου αναφέρει φιλαργύρους Σάιλοκ, είναι ο τύπος μοχθηρού τοκογλύφου που έπλασε ο Σέξπιρ. Προς το τέλος απευθύνεται θερμά στα παιδιά για να τα προτρέψει να φυλαχτούν από τα ισχρά έντυπα. Είναι 21 Οκτωβρίου 1962 και γιορτάζει ο Άγιος Ιλαρίων. Γι' αυτό αφηγείται σύντομα τον βίο του που συνδέεται με τον Άγιο Αντώνιο, επωνόματι του οποίου τιμάται ο ναός στον οποίο γίνεται η παρούσα ομιλία. Αδελφοί, ο Σπύρον φιδωμένος και φιδωμένος θερίσει και ο Σπύρον επευλογίες και θερίσει. Θα μου επιτρέψετε να σας είπω μερικά απλά λόγια όσα επιτρέπει το λίγος χρόνος του κηρύγματος. Συνήθως οι ιεροκήρυκες την Κυριακή ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αλλά εγώ σήμερα θα αφήσω το Ευαγγέλιο, διότι το Ευαγγέλιο είναι απάνω κάτω γνωστό σε όλους, διότι το Ευαγγέλιο σήμερα διηγείται ένα θαύμα,
από τα θαύματα εκείνα τα μεγάλα που έκαμνε, κάμνει και θα κάμνει μέχρι στην τελείας των όνων ο ευλογητός μας Κύριος. Αφήνω λοιπόν το θαύμα αυτό και θα προσπαθήσω σήμερα με λίγα λόγια να σας δείξω κάτι άλλα θαύματα, θαύματα ηθικά, θαύματα θρησκευτικά, θαύματα τα οποία μπορούν να συντελεστούν μέσα στην καρδιά του καθενός ανθρώπου. Και επί των θαυμάτων αυτών ομιλεί ο σημερινός Απόστολος. Ακούσατε αγαπητοί μου, αλλά πού μέσα στην οχλαβοή αυτή να ακούσουμε τον Απόστολο? Ακούσε τον Απόστολο. Είδατε τα λόγια του Αποστόλου? Εάν σας έδινε ένα μπουγί φλουριά, εάν σας έδινε σήμερα στη λειτουργία ένας, είχε κάποιος πλούσιος ένας, ας μην πούμε όνομα, μην μολύνω με την ατμόσφαιρα, διότι αυτή είναι παιδιά του διαόλου. Εάν κάποιος λοιπόν είχε σας έδινε στον καθένα από εσάς ένα μπουγί φλουριά, θα είχατε χαρά μεγάλη και θα πηγαίνετε στο σπίτι μικρή και μεγάλη και θα ανοίγετε το μπουγί και θα μετρούσατε μια, δυο, τρεις και θα τις μετρούσατε όλα τα φλουριά που έχει μέσα. Αλλά εδώ μέσα όχι μπουγί φλουριά, αλλά θησαυρός αιώνιος και αθάνατος, λόγια χρυσά και ανεκτήμητα, πετράδια απεράντου αξίας, είναι τα λόγια του Ευαγγελίου και τα λόγια του Αποστόλου. Τι είπε σήμερα ο Απόστολος? Τι λέγει ο Απόστολος? Δεν έχω καιρό, πέλαγος είναι ο Απόστολος, ωκεανός είναι, συνοστίζονται τεράστιοι δε μέσα εις τον μικρόν Απόστολο του Ευαγγελίου. Ναι, λοιπόν, από όλο τον Απόστολο, επειδή δεν έχω χρόνο αρκετό, θα μου επιτρέψετε να ερμηνεύσω μία και μόνο λέξη, τη λέξη που αρχίζει ο Απόστολος. Προσέξατε πόσο αρχίζει ο Απόστολος. Αδελφοί, λέγει, ο Σπύρον, αυτός που σπέρνει, λέει, που σπέρνει, όποιος σπέρνει λίγο και λίγο θα θερήσει, και όποιος σπέρνει πολύ στον κόσμο αυτόν, πολύ και θα θερήσει. Λόγια αιώνια, λόγια που αν θελούσαμε να τα εφαρμόζουμε, ναι, θα ήταν πολύ διαφορετικός ο κόσμος. Ναι, ομιλεί περί σποράς, ομιλεί περί σποραίων σήμερα ο Απόστολος. Εγώ σήμερα ρίπτον ένα βλέμμα από τη μια μεριά, ρίπτον ένα βλέμμα εις το βιβλίο της φύσεως και από το άλλο μέρος ρίπτον ένα βλέμμα εις το βιβλίο της Αγίας Γραφής, διακρίνω, ξεχωρίζω 4-5 είδη σποράς εις τον κόσμο αυτόν. Το ένα υψηλότερον και σπουδαιότερον του άλλου. Το πρώτο είδος της σποράς ποιο είναι? Για να, αγαπητοί μου, αυτές τις ημέρες του φθινοπόρου βγούμε από αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον της πρωτεύουσης. Εάν βγούμε μέσα από αυτή τη Βαβυλώνα, τη σύγχρονη Βαβυλώνα, και βγούμε λίγο παραέξω εις την Ήπεθρο, θα δούμε ένα θέαμα αξιέραστον. Θα δούμε ένα θέαμα πολύ συγκινητικόν. Τι γίνεται αυτές τις ώρες, τις ημέρες? Έγινε κάτι. Τι έγινε? Ένα θαύμα έγινε. Κάθε μέρα θαύματα. Τυφλοί αυτοί που δεν τα βλέπουν, και κοφοί αυτοί που δεν τα ακούνε, και καρδιές αναμάρινες αυτοί. Ένα θαύμα. Ποιο θαύμα? Έδωσε ο Θεός, παρόλες τις βλαστήμες μας, τις ατιμίες μας, τις μοιχείες μας, που έπρεπε να στρέψουν τα ουράνια και να κάνει 5 χρόνια να βρέξει. Και τότε να δούμε τι πάνε τα μηχανικά μέσα και τι πάνε οι θεοί και όλα αυτά. Έδωσε λοιπόν ο Θεός και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και έπεσε βροχούλα, βροχούλα στους κάμπους και στα λιβάδια και παντού. Η βροχή αυτή που έπεσε επάνω στα χωράφια, τι είναι? Χρυσάφι είναι. Ανώτερα από χρυσάφι. Ας μην βρέξει, ας μην έρθουν καιροί κατάλληλοι και ευνοϊκοί, και θα δούμε τώρα εσύ ο άλλος που έχεις τα χρυσάφια, άμα δεν υπάρχει σιτάρι, αν δεν υπάρχουν καρποί, αν δεν υπάρχει εσοδεία, να δούμε τότε εσύ φάγε χρυσάφι. Αδύνατο λοιπόν την βροχούλα αυτή που κάνει το χώμα να μαλακώσει. Είναι χρυσάφι, είναι θησαυρός του Θεού. Και με την βροχούλα αυτή τα χώματα μαλάκωσαν και τότε βλέπεις απάνω στα χώματα να στράφτουν, να στράφτουν τα μηχανήματα, να στράφτουν τα αλέτρια, να ανοίγουν αυλάκια βαθιά μέσα στα σπλάχνα της γης, και πάνω στα σπλάχνα της γης χιλιάδες εργατικά παιδιά, χιλιάδες χωρικών να σπέρνουν μέσα στα αυλάκια της γης απλοχάρια με όλη την χαρά τους να σπέρνουν το σπόρο. Ευλογημένη η ώρα της σποράς, ευλογημένος ο χωρικός που με τον υδρότα του ποτίζει τα αυλάκια για να φυτρώσει το σιτάρι, για να φυτρώσουν οι καρποί, για να ζήσει η ανθρωπότης. Υπέρ αυτών προσεύχεται και η Εκκλησία μας, υπέρ εφορίας των καρπών της γης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ναι, αλλά αυτή, αγαπητοί μου, είναι μια σπορά. Εκτός θα μου πει κάποιος, αυτά να τα πει στους χωρικούς. Εμείς εδώ πέρα
Δεν έχουμε εμείς που κατοικούμε στο Περιστέρι, δεν έχουμε μια φούχτα χώμα να τα βούμε. Να τα πεις σε εκείνους που τους καμπίσους, τους βουνίσους που έχουν χωράφια εκτεταμένα. Εμείς εδώ πέρα που μας έριψε, που πέσαμε εδώ στο μέρος αυτό, που δεν έχουμε καθόλου ένα τεμάχιο γης. Ναι, εμείς τι χωράφια έχουμε. Αδελφοί μου, και ο πιο πτωχότερος εδώ μέσα έχει κάποιο άλλο χωράφι. Χωράφι πνευματικό, χωράφι άειλον, χωράφι που είναι υποχρεωμένος να το καλλιεργήσει. Και το χωράφι αυτό, εάν το χωράφι έχει ανάγκη καλλιεργίας, το χωράφι μέσα μα τα αφήσεις, θα γεμίσει από χόρτα και από πέτρες. Αλλά έχουμε και κάποιο άλλον αγρόν, πνευματικόν αγρόν, ένα κτήμα υπερόχου αξίας και ενεκτιμήτου αξίας, και το κτήμα αυτό των αφαίρετων και αιώνιων είναι, αγαπητοί μου, το πνεύμα μας, είναι η ψυχή μας. Έχει ανάγκη καλλιεργίας. Έχει ανάγκη να βγάλουμε μέσα από την καρδιά μας τα αγκάθια και τις πέτρες και τους ογκολίδους. Έχει ανάγκη καλλιεργίας ο πνευματικός μας αγρός. Και θα περάσει απάνω στην ψυχή το αλέτρι, θα περάσει απάνω στην ψυχή μας, πρέπει να περάσει τρακτέρ. Είναι καλός ο λαός μας, είναι ευγενικός ο λαός μας, έχει πολλά σχαρέτας ο λαός, αλλά είναι γη χάρσα που πρέπει να περάσουν απάνω τρακτέρ να καλλιεργήσουν. Κατάρα όταν τα κτήματα δεν καλλιεργούνται, αλλά και κατάρα όταν καλλιεργούνται οι ψυχές. Πρέπει απάνω στις ψυχές των Ελλήνων, μικρών και μεγάλων, να πέσουν τα αλέτρια, να πέσουν τα τρακτέρ τα πνευματικά, να σκάψουν βαθιά και να πέσει ο πολύτιμος σπόρος. Ποιος είναι ο σπόρος που πρέπει να πέσει μέσα στην ψυχή του παιδιού, μέσα στην ψυχή του νέου, μέσα στην ψυχή του πλουσίου, μέσα στην ψυχή του πλοχού, μέσα στην ψυχή του αμαρτωλού, του κόσμου όλου. Ο σπόρος ο πολύτιμος που πρέπει να πέσει είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ευλογημένη λοιπόν η ώρα που ο Γιώργος παίρνει μέσα στα χωράφια, αλλά και ευλογημένη ώρα που ο κήρυκας του Ευαγγελίου παίρνει από την αποθήκη του ουρανού τον πολύτιμο και ανεκτήμητον σπόρων του αιωνίου Ευαγγελίου και τον σπέρνει δεξιά και τον παίρνει αναδεξιά και παντού όπου υπάρχει ψυχή που θέλει να ακούσει τον λόγο του Θεού. Ναι, αλλά εκτός όμως, αν θα μου πείτε, εγώ δεν είμαι Γιώργος και συνεπώς εγώ δεν είμαι ο κήρυκας για να σπέρνω, αλλά τότε υπάρχει ένα άλλο τρίτο σποράς. Ποια είναι η σπορά? Είναι η σπορά ακριβώς περί της οποίας σου μιλεί σήμερα ο Απόστολος. Τι λέγει ο Απόστολος? Μπορεί ο καθένας από εμάς να σπέρνει στον κόσμο αυτόν. Ποια είναι η σπορά? Η σπορά περί της οποίας σου μιλεί ειδικώς σήμερα ο Απόστολος του Κυρίου είναι, αδελφοί μου, μία λέξη. Τόσο παραξηγημένη στην εποχή μας. Η σπορά είναι η ελεημοσύνη. Ναι. Αυτός. Ποιος αυτός? Αυτός ο Σπύρον. Αυτός ο ελεήμων. Αυτός που δεν κάνει την ελεημοσύνη, προσέξατε, γιατί υπάρχει και ελεημοσύνη του διαόλου και υπάρχει ελεημοσύνη του Θεού. Εγώ δεν μιλάω για την ελεημοσύνη του διαόλου, για την ελεημοσύνη των πλουσίων που πετούν στάχτη στα μάτια των πτωχών τα Χριστούγεννα για το Πάσχα, καθήν αυτοί γλεντούν και διασκεδάζουν δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η ελεημοσύνη του διαόλου. Τέτοια ελεημοσύνη δεν θέλει ο Θεός. Εγώ μιλώ για την ελεημοσύνη του Θεού, μιλώ για την ελεημοσύνη των Αγίων και των Μαρτύρων της πίστεώς μου. Λέω αυτός ο ελεήμων, όχι ο καταδιάβολων ελεήμων, ο οποίος έχει σκοπούς σκοτεινούς και λέει την χείρα για την εκμαυλήσει και λέει το ορφανό για τον εξοντώσει και πετάει στάχτη στα μάτια του αιώνος μας. Ομιλώ για την ελεημοσύνη του Αγίου Θεού μας. Αυτός λοιπόν που δεν κάνει την ελεημοσύνη του, όχι για να γραφεί το όνομά του επάνω σε μαρμάρινη πλάκα με φαρδιά, πλατιά, γράμματα για να τα βλέπουν και να τον τιμούνε. Αυτός που κάνει την ελεημοσύνη, όχι γραφεί το όνομά του σε εφημερίδες στην στήλη της αλληλοβοηθείας. Αυτός που κάνει την ελεημοσύνη, όχι από ανάγκη για να ξεφορτωθεί τον άνθρωπο διότι τον ενοχλεί στην πόρτα του. Αυτός που κάνει την ελεημοσύνη, όχι από ανάγκη γιατί περνάει ο έρανος και πρέπει τέλος πάντων κάτι να ρίψει μέσα στον έρανο. Αλλά αυτός ο οποίος κάνει την ελεημοσύνη, είτε εκ του περισσέματός του, είτε ακόμη περισσότερον εκ του υστερήματός του. Αυτός που κάνει μια τέτοια ελεημοσύνη, τι λέγεται, είναι ευλογημένος. Τι κάνει, σπέρνει. Πού σπέρνει? Άλλοι σπέρνουν στα χωράφια και αυτός σπέρνει μας στον κόσμο των πτωχών και δυστυχισμένων. Ω σπορά Αγία, ω σπορά, μεγαλειώδη σπορά στον κόσμο αυτόν. Ακούστε τι είπε για αυτόν τον ελεήμονα. Τι λέγει ο ψαλμοδός? Λέγει σήμερα ο Απόστολος, εσκόρπισε, εσκόρπισε, εσκόρπισε. Έδωκε τη σπένεση η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ολόγια χρυσά, ολόγια αιώνια που δεν υπάρχει ζυγαριά στον κόσμο να τα ζυγίσεις. Ναι, θα έπρεπε να έχω καιρό να τα εξηγήσω τα λόγια αυτά που λέγει ότι εσκόρπισε. Σκορπάει ο μοιχός ο πόρνος μέσα στα χαμετυπία, σκορπάει ο χαχαρτοπαίκτης, σκορπάνει η ιεοί του διαόλου, αλλά σκορπάει και το παιδί του Θεού. Εσκόρπισε ο δίκαιος, έδωκε τη σπένεση η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα.
Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ότι άκουσε τα λεπτά, να το θυμάστε, να το θυμάστε, τα λεπτά που κρύβουν οι φιλάργυροι Σαϊλόπ, οι φιλάργυροι που τα κρύπτουν μέσα στα σεντούκια και μέσα στα χρηματοκιβώτια τους, τα λεπτά αυτά που τα κρίνουν, που τα μεταφέρουν άφρονες πλούσιοι και μεγιστάνες του αιώνος με τα αεροπλάνα στην Ελβετία για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους, τα χρήματα αυτά και τα χρυσάφια αυτά που είναι κρυμμένα μέσα στα σεντούκια και μέσα στη γη, αυτά, να το θυμάστε, είναι άχρηστα χρήματα. Όχι μόνο άχρηστα, αυτά τα χρήματα θα τα ξεθάψει ο διάβολος. Θα έρθει μια μέρα ο διάβολος και τα ξεθάψει όπου και να είναι και τα αξιοποιήσει για τους ατομικούς σκοπούς. Τα λεπτά αυτά θα γίνουν φίδια, φίδια να κουρουριάσουν τους πλουσίους, τους αφιλαργύρους και να τους εξοντώσουν. Όπως ακριβώς εκείνος ο φιλάργυρος της εποχής του Αγίου Σπυρίδωνος που εφύλαγε μέσα στο σεντούκι ένα χρυσό φίδι και δεν το έδινε στην πτωχή τη χείρα, και το φίδι εκείνο το χρυσό έγινε ζωντανό και τον έφαγε τον πλούσιον εκείνο. Θα γίνουν φίδια τα χρήματα αυτά, τα οποία σε μια εποχή δυστυχίας απεριγράφτου τα φυλάγουν μέσα στα βάθη της γης και μέσα στα βάθη των τραπεζώντος οι φιλάργυροι του 20ου αιώνος, οι οποίοι είναι και οι δημιουργοί ενός κοινωνικού δράματος απεριγράφτου στην πατρίδα μας. Ναι, λοιπόν, αλλά τα χρήματα αυτά είναι η σκατάρα του αργύριων αυτών, για τα 300 αργύρια του Ιούδα, και τα χρήματα αυτά είναι η σκατάρα και αυτών και των γενναιών του και της οικογένειας των ολοκύρου. Ναι, αλλά το χρήμα άλλα μέρες σπαταλώνται. Τα δε χρήματα που ξοδεύεις για τα γλέντια είναι χαμένα. Το μόνο χρήμα που μένει δεν είναι αυτό που δίνεις για τα ρούχα σου, για τα παπούτσα σου, για τα κραγιόνια σου, για την πολυτέλειά σου. Αυτά είναι σκορπισμένα χρήματα. Πιστέψατε με, αδέρφια μου, τα μόνα χρήματα που μένουν με τόκων και επιτόκιων, τα μόνα αυτά που δίνεις κρυφά, ελεημοσύνη, μένει, μόνο μένει. Ένα δίνεις, 100 σου δίνουν, 200 σου δίνουν, και θα δεις εκεί στη ζωή σου αυτό που λέγει σήμερα ο Απόστολος, ότι ο ασκόρπησε ο δίκαιος, έδωσε τη σπένεση, η ελεημοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Θα δεις από τα πράγματα, οι αιώνες θα διαβαίνουνε. Η γη θα γίνει άνω κάτω. Θα πέσουν θρόνοι και βασίλεια. Ο χάρτης της Ευρώπης θα εξαλειφθεί από τον κόσμο και μυστηριώδεις κινήσεις και επαναστάσεις θα συμβούν μέσα στην γη. Αλλά να ξέρεις ότι είναι γραμμένο αιώνιον. Πλούσιοι εκπόχευσαν και επίνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούτε να το δίστονται παντός αγαθού. Σας έδειξα την πρώτη σπορά του Γεωργού. Σας έδειξα τη δεύτερη σπορά του Ιεροκήρυκος. Σας έδειξα την τρίτη σπορά του ελεήμονος ανθρώπου. Και τώρα θα σας δείξω μια άλλη σπορά. Σπορά ακόμη ανώτερη. Ποια είναι η σπορά? Είναι κανείς εδώ μέσα Άγιος? Αν είναι Άγιος, να πέσω να τον προσκυνήσω και να βάλω όλο το επισίασμα να τον προσκυνήσω. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι Άγιος. Είμαι αμαρτωλός, δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Εάν είναι κανένας Άγιος, ας ανεβεί εκεί που είναι ο παπάς, να πέσω να τον προσκυνήσω. Άγιος στην εποχή, στον 20ο αιώνα, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Και παπάδες και δεσποτάδες και πατριαρχάδες και καλόγεροι και πλούσιοι και μικροί και αριστεροί και κόκκινοι και πράσινοι και όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων, όλοι ήμαθα μέσα στο καζάνι του διαόλου. Όλοι ήμαθα, αγαπητοί μου, αμαρτωλοί. Πάντες ημάρτωμεν, πάντες εξεκλίνομεν, αγαπητοί μου. Ήμαθα αμαρτωλοί. Και αφού ήμαθα αμαρτωλοί, τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Να σας δώσω εγώ ένα καθρεφτάκι να δείτε τι πρέπει να κάνετε. Το καθρεφτάκι αυτό ποιος είναι? Είναι ο προφήτης Δαβίδ. Τι έκανε? Η μάρτης. Έπεσε μεγάλα αμαρτήματα. Και τι έκανε. Έκλαιγε, λέει, σηκωνόταν τη νύχτα από το κρεβάτι του και μουσκευε το προσκέφαλό του και την στρωμή του ενδάκριση έβρεχε μέσα στα δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα, αυτό το δάκρυ, χαμένα δάκρυα, αρχίσαμε πολλά δάκρυα στον κόσμο. Όλοι μας περνούμε μέσα στην κοιλάδα των κακμόνων. Ποιος από εσάς, αδελφοί μου, δεν έκραψε στον κόσμο αυτόν? Ποιος δεν έκραψε μάνα, πατέρα, αδέρφια, χαμένες πατρίδες, λησμονημένα μεγαλεία του κόσμου τούτου? Ποιος δεν έκραψε? Κανείς δεν υπάρχει. Αλλά τα δάκρυα αυτά είναι χαμένα. Δώστε μου μέσα στον ωκεανό των δακρύων, δώστε μου δάκρυα που θα γίνουν διαμάντια. Και τα δάκρυα αυτά, το δάκρυ εκείνο που πέφτει σαν ψηλή βροχή, το δάκρυ εκείνο που πέφτει μπροστά στον πραγματικό πατέρα όταν ο αμαρτωλός γονατίζει και λέει τα αμαρτήματά του όλα, το δάκρυ εκείνο το παίρνουν άγγελοι. Δεν είναι παραμύθια η θρησκεία μας, είναι ζωντανή, ολοζώντανη. Το δάκρυ εκείνο που χύνεις μπροστά στον πραγματικό σου πατέρα για τα αμαρτήματά σου, τα μικρά και μεγάλα, το δάκρυ εκείνο το παίρνει χρυσός δίσκος. Το παίρνουν φτερούγες αγγέλων και αρχαγγέλων και τον εβάλλουν πάνω στο Θεό. Και εκεί που πέφτει το δάκρυ εκείνο,
γεμίζει ο παράδεισος από κρίνα και τριαντάφυλλα του αιωνίου κάλους και του αιωνίου θεότητος. Ναι, αδελφοί μου. Λοιπόν, σας έληξα τη μια σπορά. Τώρα καταλήγω στην τελευταία σπορά. Ποια είναι η σπορά αυτή? Ποιο είναι ο τελευταίος? Ο πρώτος σπόρος είναι ο φυσικός σπόρος. Ο δεύτερος σπόρος είναι ο λόγος του Ευαγγελίου. Ο τρίτος σπόρος είναι το χρήμα που δίνει στον πτωχό, στον δυστυχισμένο άνθρωπο. Ο άλλος σπόρος είναι το δάκρυ που χύνουμε στον κόσμο αυτόν, εισπύροντας εν δάκρυση εν αγαλιάστερη ούση κατά Δαβίδ. Και τώρα ο τελευταίος. Αχ, να δεν ο Θεός. Να δεν ο Θεός. Να δεν ο Θεός το τελευταίο δάκρυ. Δάκρυ πια που δεν είναι σαν τα δάκρυα του κόσμου. Είναι δάκρυ γεστημανής. Είναι ωστός η θρούμβη αίματος. Και τέτοια δάκρυα έχει χύσει. Ποιο είναι το δάκρυ αυτό? Ποιο είναι, αδελφοί μου, τι νομίζετε? Ποιο εφούντωσε? Ποιο έκανε το χριστιανισμό να φωντώσει? Τι νομίζετε, τα κηρύγματα, τα θαύματα, οι διδασκαλίες, η φιλανθρωπία? Εκείνο που έκανε το δέντρι, το δέντρι του χριστιανισμού να φωντούσει στον κόσμο. Το δέντρι είναι πιο το αίμα των μαρτύρων. Όπως λέγει ένας μεγάλος απολογητής της χριστιανοσύνης, ένας μάρτυρας του Ευαγγελίου, ένας διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ότι ο σπόρος του αίμα των μαρτύρων είναι ο σπόρος της Εκκλησίας. Μάλιστα, για διαβάστε τους βίους των Αγίων, όπου έπεφτε αίμα, αίμα μαρτύρου, εκεί φυτρώνουν λούδια και τριαντάφυλλα. Όπου έπεφτε αίμα μαρτύρων, εκεί έβλεπες τους δημίους, αυτούς που αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους βαλτάδες και ξύφι και μαχαίρας, τους έλεπες να πέφτουν στα πόδια και να λέγουν «Κι εγώ είμαι χριστιανός». Όπου έπεφτε ένας μάρτυρας, 5, 10, 100, 203.000 μέσα στον κόσμο. Ο δάκρυα του αίματος, ο δάκρυα της Μικράς Ασίας, ο δάκρυα του Πόντου, ο δάκρυα αίματα που έπεσαν μέσα στο έθνος αυτό. Όχι αίματα, ένα έθνος που έχει να δείξει αίματα μαρτύρων, δεν το φοβούμε. Έχει μέσα ρίζα, και το έθνος που ποτίζεται με αίματα μαρτύρων δεν μπορεί να πολεστεί μέσα στη βοήθεια του Θεού. Αδελφοί μου, τελείωσα. 5 στιγμιότυπα σας έδειξα. Επαναλαμβάνω συντόμως. Ευλογημένη ώρα που ο Γιώργος παίρνει στα χωράφια. Ευλογημένη ώρα που ο Ιεροκήρυκας και ο καθηγητής παίρνει μέσα στον κόσμο τούτον. Ευλογημένη ώρα που ο ελεήμων άνθρωπος σκορπάει μέσα στον πτωχό κόσμο την ελεημοσύνη. Ευλογημένη ώρα που κλαις μπροστά στον πνευματικό σου πατέρα. Ευλογημένη ώρα που μας αξιώσει ο Θεός και το αίμα μας, και το αίμα μας να θυσιάσουμε για αυτή την πίστη των πατέρων μας. Ναι, αδελφοί μου, λέει κάπου το Ευαγγέλιο, λέει κάπου η Καινή Διαθήκη, ότι καιρός παντί πράγματι, καιρός που σπείρει και καιρός που θερίζει. Δεν είδες ποτέ κανένα να σπέρνει τον Ιούλιο σιτάρι? Θα είναι τρελός. Εγώ κάπου στη Μακεδονία είδα έναν τρελό και πήρε ένα σακί και έσπερνε τον Ιούλιο μήνα σιτάρι. Πήγα τον πλησίαστο, τον πέρασα για γνωστικό άνθρωπο, του λέω τι κάνεις. Λέει θα σπείρω εγώ τώρα, σπέρνω, λέει, θα δεις πως θα φυτρώσει, μου λέει. Μου λέει κάποιος άλλος κοντά, είναι τρελός, μου λέει. Βγήκε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο που έχει ο ήλιος να σπείρει αυτό σιτάρι. Όχι, καιρός του σπείρει και καιρός του θερίζει. Είναι καιρός να σπείρομεν και καιρός του θερίζει. Αδέρφια μου, σημαίνω σάλπιγγα. Σας καθιστώ υπευθύνους ενώπιον του αιωνίου Θεού. Ποιος είναι ο καιρός? Είναι καιρός. Είναι καιρός. Καιρός να σπείρομε. Καιρός ελεημοσύνης. Καιρός δακρύων. Καιρός μετανοίας. Καιρός αγώνος. Καιρός αλληλεγγύης. Καιρός των καλών έργων. Ποιος είναι? Ω χριστιανοί μου, τα λίγα αυτά λεπτά. Τα λίγα αυτός, ο λίγος αυτός χρόνος. Ο χρόνος αυτός που ζούμε στο μάτιον αυτόν κόσμο είναι καιρός να πράξουμε το καλό. Ας εργαστούμε λοιπόν όλοι στον κόσμο αυτόν. Ας μυθούμε τους μάρτυρες τους Αγίους. Για διαβάστε σήμερα. Διαβάστε σήμερα. Διαβάστε. Βάλτε φωτιά. Εσείς παιδιά μου καλά, βλαστάρια της πατρίδας μας της αιωνίας, λεβέντες νέα γενναία, πάρτε σήμερα στις σάκες σας, την άξατε τους και κάψτε, κάψτε, κάψτε όλα αυτά τα αισχρά προδικά που ούτε στη Μόσχα, ούτε στο Λονδίνο, ούτε στο Παρίσι βγαίνουν. Αχ, πατρίδα μου, θα έρθει η Αγία ημέρα να φτιάσουμε κράτος χριστιανικών. Γιατί αυτά τα παιδιά από εμάς εξαρτάται να γίνουν ίδια όλοι, να βάλουν φωτιά να μας κάψουν ή να γίνουν άγγελοι και αρχάγγελοι να πετούν πάνω στην πατρίδα μας. Ω παιδιά μου, ο πατρίς μου, ας βάλουμε φωτιά να κάψουμε. Ανοίξτε τα συναξάρια που διαβάζουν στον Πόντο. Ανοίξτε τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας. Τι να δείτε? Διαβάστε σήμερα. Ο Άγιος Ιλαρίων γιορτάζει. Τι είπατε? Ξέρετε τον Άγιος Ιλαρίων? Σαν τέτοια παιδιά ήταν ο Άγιος Ιλαρίων. Εκκληρώμησε, απέθανε η μάνα του, απέθανε η μητέρα του, έμεινε ορφανός
μια τεράστια περιουσία είχε, την πώλησε όλη. Δεν κράτησε ούτε μια δραχμή, ούτε μια δραχμή, ούτε μια δραχμή δεν κράτησε, ούτε ένα φλουρί δεν κράτησε. Εσκόρπισε, έδωκε τις σπέρνες και μετά επήρε ένα ραβδί αποστολικό και γύρισε βουνά και λαγκάδια, χωριά και πολιτείες και κηρύττε εις τον Χριστόν εσταυρωμένον Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και έτσι έσπρε και μες στον πτωχό το κόσμο, έσπρε και μες στις ψυχές και μετά ακόμα τι έκανε. Αφού εσκόρπισε την περιουσία του, αφού εκήρυξε, επήγε και βρήκε το αδερφάκι του. Το αδερφάκι του βρήκε. Ποιο το αδερφάκι του, τον Άγιον Αντώνιον βρήκε. Και μαζί καθίσαν στη σπηλιά και έκλαψαν τα αμαρτήματα τα δικά του, τα αμαρτήματα του κόσμου. Ω ψυχέ μεγάλε, που σπρέτε στον κόσμο. Ας πούμε και εμείς για να έχουμε την ευλογία του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Λαρίνος και πάνω των μαρτύρων, αμήν.